Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι και σήμερα. Είμαστε πλέον στις τελευταίες ημέρες αυτής της πολύ δύσκολης χρονιάς. Μιας χρονιάς η οποία καταγράφεται σαν μία από τις, θα τις χαρακτηρίζαμε, ιδιαίτερες, με πολλά προβλήματα σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Μια χρονιά η οποία ολοκληρώνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Και αισιοδοξούμε όλοι ότι το 2021 θα φέρει κάτι καλύτερο και λόγω του εμβολίου και λόγω κάποιων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα. Δεν υπάρχει άλλη δισιογραφία. Όλα τα άλλα θα λέγαμε ότι κινούνται γύρω από τον κορονοϊό. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή δράμας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι και τομεάρχης δικαιοσύνης. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε φυλακτέ, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και να πούμε χρόνια πολλά, να ευχηθούμε υγεία που κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες αποκτά άλλη διάσταση και ουσιαστικά βρίσκει το πρωταρχικό της νόημα, και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά για όλους μας. Είμαστε καλά, είμαι καλά. Σήμερα μόλις επέστρεψα από μία μίνι επίσκεψη, να μην την πω περιοδία, στα κέντρα υγείας Προσοτσάνης και Νευροκοπίου, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εκτός από το νοσοκομείο της Δράμας υπάρχουν και οι πρωτοβάθμιες μορφές, οι πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας, που έχουν καθοριστική σημασία και γενικότερα για την υγεία, αλλά και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και με πολύ χαρά επικοινωνώ μαζί σας και μέσω ημών και με τους συμπολίτες μας, τις Δραμηνές και τους Δραμηνούς. Να υπογραμμίσουμε φυσικά, κύριε βουλευτά, ότι τις τελευταίες ημέρες διαμορφώνεται ένα νέο, θα το έλεγα έτσι, αφήγημα, ότι ελπίζουμε, γιατί βγήκε το εμβόλιο. Θεωρείτε ότι είναι μια, θα την λέγαμε, ιστορική στιγμή για την παγκόσμια κοινωνία, ή θα πρέπει να κρατάμε και λίγο μικρό καλάθι? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι το εμβόλιο αποτελεί μία νίκη της ανθρωπότητας. Είναι ένα επίτευγμα της επιστημονικής κοινότητας. Δεν θα πρέπει όμως να το προσδίδουμε με τα φυσικές διαστάσεις. Το εμβόλιο είναι η άμυνα της κοινωνίας απέναντι στον κορονοϊό. Για να λειτουργήσει και να έχει αποτελέσματα θα χρειαστεί αρκετός καιρός, δηλαδή μην βαυκαλίζονται πρωτίστως οι κυβερνώντες και δευτερευόντως οι πολίτες ότι κάναμε το εμβόλιο και ξεχρεώσαμε, τελειώσαμε με την πανδημία. Άρα και η ενίσχυση και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα μέτρα προφύλαξης και τα μέτρα στήριξης και τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας παραμένουν στο πρώτο επίπεδο, τα οποία από κοινού και σε συνέργεια με το εμβόλιο θα αποτελέσουν τον φραγμό, τη ζώνη άμυνας της ανθρωπότητας απέναντι στην πανδημία που δοκιμάζει κοινωνίες, αρχές, αξίες και αυτό που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε κανονικότητα. Άρα καλό θα είναι να τα τοποθετούμε όλα στο βάθρο, θα λέγαμε, κύριε βουλευτά, που θα πρέπει να είναι, γιατί δίνεται και μία, εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ λέτε, δόθηκε και μία καθαρά επικοινωνιακή χρήση στην όλη ιστορία αυτού του εμβολίου. Είδαμε την Κυριακή ένα επικοινωνιακό σόου. Είπατε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν όλο αυτό το οποίο είδαμε την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κοιτάξτε, αν έχει περγαμηνές να επιδείξει αυτή η κυβέρνηση είναι στο επικοινωνιακό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς, όπως λέει ο λαός, κουκιά τρως, κουκιά μαρτυράς, έτσι έχει μάθει να αντιμετωπίζει όλα τα πράγματα. Είδαμε λοιπόν να έρχονται οι πρώτες δόσεις του εμβολίου με μορφή σε εισαγωγικά αρχηγού κράτους, να τις συνοδεύουν δυνάμεις της τάξης, να έχετε άμεση τηλεοπτική κάλυψη κτλ. Είναι μια επιστημονική κατάκτηση. Είναι σαφές ότι το εμβόλιο μπορεί να συντείνει, να συντελέσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Φοβούμαι όμως αποτελεί το φύλλο σικής για την παντελή αδυναμία
της κυβέρνησης να χαράξει στρατηγική, να έχει ένα επεξεργασμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και προσπαθεί επικοινωνιακά να πείσει τον κόσμο ότι η έλευση του εμβολίου ουσιαστικά συνιστά και το τέλος της πανδημίας. Κάτι το οποίο είναι καταστροφικό για όλη την κοινωνία και κάτι το οποίο υπενθυμίζω ότι το βιώσαμε με τη λήξη της πρώτης φάσης, όπου η κυβέρνηση θεώρησε ότι εφόσον βγήκαμε αλόβητοι από την πανδημία του Μαρτίου-Απριλίου, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν είναι έτσι. Φροντίζουμε, προσέχουμε, αμυνόμαστε. Η πολιτεία οφείλει να πάρει τα μέτρα που πρέπει. Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι μέσω του ΟΕΕΔ οι οποίοι δουλεύουν στις πρωτοβάθμιες και στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν είναι μονιμοποιημένοι και δεν είναι ανασφαλείς και μπορεί αύριο μεθαύριο να τελειώσει και να φύγουν, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ανεμελιάς, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη του ίδιου του Πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση στους πολίτες ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία και οι πολιτικές ευθύνες διαχείρισης της πανδημίας και αντιμετώπισης της παραμένουν στο ακέραιο. Μάλιστα, λέτε ξεκάθαρα ότι αυτό που ζήσαμε από την πρώτη στη δεύτερη, αυτόν τον εφησυχασμό, μην τον περάσουμε τώρα λόγω του εμβολίου από το δεύτερο στο τρίτο ίσως κύμα. Γιατί κάθε φορά θα προστίθενται και χιλιάδες νεκροί. Αναφερθήκατε και στη Βουλή, είδα κύριε Βουλευτά, στο ότι χάθηκαν πάρα πολλοί στη Δράμα. Χάσαμε φίλους, γνωστούς. Γενικά έγινε μια ανθρωποθυσία, όπως τη χαρακτηρίζαμε. Και είπατε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει μετά, όταν τελειώσει ο πόλεμος, να αναζητηθούν και ευθύνες γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσγειωμένος και θέλω να είμαι πάρα πολύ ουσιαστικός, γιατί καταλαβαίνω και τη λειτουργία του βουλευτή και καταλαβαίνω πολύ καλά και καταλαβαίνω και την ευθύνη που έχω απέναντι στην κοινωνία. Στη Δράμα βιώσαμε την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων. Πέθαναν πάνω από 300 άνθρωποι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο περίπου. Έλεγα λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές, γιατί με ρωτούν, ξέρουν ότι η Δράμα ήταν δυστυχώς πολύ ψηλά στον πίνακα των απολειών, και τους έλεγα ότι ξέρετε, για την πόλη μου οι απώλειες δεν είναι στατιστικό μέγεθος. Δεν είναι όπως είναι σε μεγάλες πόλεις και να λέμε τόσα κρούσματα, τόσοι θάνατοι. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, συμμαθητές, γείτονες, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι με τους οποίους πάμε μαζί στο γήπεδο, στο καφενείο. Δηλαδή είναι μια προσωπική απώλεια στο μικρό κόσμο του καθενός μας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάνω από την πόλη, πάνω από τη δραμηνή κοινωνία, ένα νέφος φόβου, ένα νέφος ανασφάλειας. Και αυτό το πράγμα ως κοινωνία οφείλουμε καταρχάς να το προσδιορίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε και δευτερευόντως να το διαχειριστούμε. Τώρα, γιατί μιλάω για ευθύνες? Γιατί υπάρχουν πολύ βασικές ευθύνες στην κυβέρνηση που την περίοδο ανάμεσα στον Μάιο και στον Οκτώβριο με Νοέμβριο που ενέσκυψε το δεύτερο κύμα, αμέλησε και φάνηκε απαράσκευη στην προετοιμασία της αντιμετώπισης. Δηλαδή, ήρθε ο ίδιος ο κύριος Μπλούχος και επέρετο ότι με προσωπικές του πρωτοβουλίες ήρθε μοριακός αναλυτής στο νοσοκομείο βδομάδες μετά από την έξαρση της πανδημίας. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε την τύχη να έχουμε έναν γιατρό βουλευτή, γιατρό του νοσοκομείου του ΕΣΥ, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει έτσι, τι θα γινόταν? Θα μέναμε ανοχήρωτοι. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ήρθε ένα εργαλείο το οποίο πολύ γρήγορα βγάζει τα αποτελέσματα του αν κάποιος νοσεί ή όχι. Γιατί με το προηγούμενο καθεστώς που φεύγαν τα δείγματα στην Αλεξανδρούπολη σε άλλα εργαστήρια, αργούσαν, για να μην πω ότι χανόταν, δηλαδή είχαμε απώλειες δειγμάτων, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι οι οποίοι αποδεικνιόταν εκ των υστέρων θετικοί να διασπείρουν αφιδώς τον ιό στην κοινωνία. Εγώ θα συμπλήρωνα σε αυτό που λέτε πάντως, κύριε Βουλευτά, ότι και ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος από το Φεβρουάριο-Μάρτιο έλεγε σε όλους τους τόνους, γιατροί, ιδιώτες γιατροί, λέγαν πάρτε το συγκεκριμένο μηχάνημα γιατί είναι απαραίτητο για το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, σας λέω ότι
είναι λογικά πράγματα αυτά. Έχω μιλήσει με την κυρία διοικητρία για την ιστορία, γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, εγώ τακτικά ενημερώνομαι από την κυρία διοικητρία, θεσμικά πάντα με ενημερώνει. Το γεγονός ότι ήρθε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και είχαμε μια πολύ εκτεταμένη ενημέρωση, καταγράφεται στα θετικά. Ήταν λοιπόν η ιστορία, μίλησε με την ιστορία αυτών των σκευασμάτων οξυγόνων, οι μπουκάλες που ήρθαν στο νοσοκομείο και μάλιστα είχε πάρει και μια πρωτοβουλία ο ίδιος ο αντιπεριφέραρχης ο Γιώργος Παπαδόπουλος για να έρθουν και τα λοιπά. Και η εκτίμηση της κυρίας, όχι εκτίμηση, η δήλωση της κυρίας διοικητρίας ήταν ότι επειδή θα γίνει μια μετατροπή στο σύστημα παροχής οξυγόνου, στο σταθερό σύστημα που είναι εκεί, και για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να μείνει κανείς στον κίνδυνο να διακινδυνεύσει κάποιος ασθενής να μην έχει το απαραίτητο οξυγόνο, γι' αυτό έρχονται αυτά τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν, εδώ και ένα μήνα, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει οξυγόνο, να το πω λαϊκά, παροχής υψηλής πίεσης. Το νοσοκομείο μας είναι παλιό, οι εγκαταστάσεις του έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατασκευής αυτή η ανάγκη για παροχή για δεκάδες ή εκατοντάδες. Δεν γινόταν αυτό, κύριε Βουλευτά, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ακριβώς. Το 1990 και αυτό, το άλλο έχουμε χάσει και ποτέ έγινε. Δεν μπορούσε να γίνει. Εσείς που ξέρετε καλά την ιστορία της Ράμας, μπορεί να μας πείτε κιόλας πότε έγινε και το παλιό νοσοκομείο. Ακριβώς. Και εσείς και εγώ είμαστε γηγενείς Δραμήν και τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έφταιγε η υποδομή. Έφταιγε όμως η παράληψη της δράσης του να καλύψουν αυτό το κενό. Γιατί ξέραμε ότι το δεύτερο κύμα θα έρθει, είναι δεδομένο. Δεν ήταν εικασίες. Δεν ήταν προβλέψεις μειοψηφικές. Έπρεπε η χώρα να θωρακιστεί και έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει. Δεν έγινε. Ρωτώ. Σήμερα που είμαστε τέλος του χρόνου, σε δύο μέρες αλλάζουμε χρονιά, έγινε? Και σήμερα δεν έγινε. Πρόκειται να έρθει μια ιταλική εταιρεία σύμφωνα με δηλώσεις, να ανανεώσει τον εξοπλισμό, να κάνει περισσότερες παροχές κτλ. Δεν έχει γίνει. Γιατί ακριβώς μέσα στην πανδημία, στην έξαρση και στην τρέλα που επικρατεί, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Αυτό καταγράφεται και ο πολίτης πρέπει να το γνωρίζει. Και την στιγμή που θα βγούμε από την πανδημία και θα γίνει η ουσιαστική πολιτική συζήτηση, πρέπει να καταμερίσει τις ευθύνες. Και κλείνω με το τελευταίο, το οποίο είναι και πάρα πολύ πρόσφατο, γιατί σας είπα ότι σήμερα πριν από πολύ λίγο γύρισα από το κέντρο υγείας της Προσοτσάνης και του Νευροκοπή. Και τι εικόνα αντιμετωπίσατε στα δύο κέντρα υγείας, κύριε Βουλευτά? Έχουν φύγει γιατροί και έχουν έρθει στο νοσοκομείο της Δράμας? Λειτουργούν ικανοποιητικά? Ποια είναι η... Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει να πούμε το εξής. Το νοσοκομείο Δράμας είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο αντιμετώπισης μιας νόσου. Αυτό το πράγμα τώρα έχει υποχωρήσει. Αλλά αυτό το πράγμα έγινε στις πλάτες των περιφερειακής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Των περιφερειακών δηλαδή κέντρων υγείας. Το κέντρο υγείας Προσοτσάνης, για παράδειγμα, πλέον 3 το μεσημέρι κλείνει. Ενώ μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε και το απόγευμα. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεύτερον, να σας πω πώς να σας τα πω. Εξεγείρομαι ως πολίτης, όχι ως βουλευτής. Μου έκανε μια εκτεταμένη ενημέρωση ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Νευροκοπείου, όπου παίρνουν τεστ για μοριακό έλεγχο, αλλά ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία η οποία μεταφέρει τα δείγματα, γιατί υπάρχει μια ειδικό πρωτόκολλο μεταφοράς και δεν μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν η οποία μεταφέρει τα δείγματα του μοριακού ελέγχου στο νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης ακόμη δεν παίρνει δείγματα από το Νευροκόπη, με αποτέλεσμα το Νευροκόπη, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή, να μην μπορεί να έχει πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ. Αυτό είναι που λέτε, κύριε Βουλευτά, είναι απίστευτο. Πρέπει να πω. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν έχουμε μηχάνημα, πηγαίνουν σε άλλη πόλη. Τώρα δεν υπάρχει τρόπος και να πάνε σε άλλη πόλη, από όσο κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Με αυτό σας υπάρχει τρόπος, αλλά δεν έχει προβλεφθεί ο τρόπος αυτός να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει. Θα εφαρμοστεί μετά την πανδημία, δηλαδή σε κάθε χρόνο από σήμερα. Εγώ το λέω για να επιστήσω την προσοχή των υπευθύνων. Προφανώς θα κινηθώ και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά είναι ενδεικτικό της έλλειψης σχεδίου προετοιμασίας. Να πω και ένα τελευταίο για να περάσουμε ενδεχόμενο σε δεύτερη φάση, ότι
επάνω στον Λεκανοπέδιο Νευροκοπίου, που ξέρετε είναι ίσως ο πιο εκτεταμένος δήμος της χώρας. Και το γεγονός ότι έχει πολύ αυξημένα κρούσματα και πολλούς θανάτους αναλογικά με τον πληθυσμό πρέπει να προκαλέσει συναγερμό. Έχουν δύο ασθενοφόρα, αλλά δεν έχουν το προσωπικό για να διαχειριστεί τα ασθενοφόρα αυτά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ακριβή στο πίτυρο και φτηνή στα αλεύρι. Περί αυτού πρόκειται. Μπορείτε να μου λύσετε τώρα μια απορία, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα γεγονότα με μια άλλη ματιά πολλές φορές. Αυτή τη λογική να έχουμε ασθενοφόρα και να μην έχουμε οδηγούς, και όταν έχουμε οδηγούς να μην έχουμε ασθενοφόρα, είναι φαινόμενο του Βαλκανικού Νότου, δηλαδή αντιμετωπίζεται, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Όταν υπάρχουν ασθενοφόρα να μην υπάρχουν οδηγοί, και όταν υπάρχουν οδηγοί να μην υπάρχουν ασθενοφόρα. Να σας πω το εξής. Δεν θέλω να κάνω τώρα μια περιδιαγραμμάτου ανάλυση, αλλά είναι ενδεικτικό της έλλειψης ενός διοικητικού σχεδιασμού. Δηλαδή, από τους δύο οδηγούς τώρα, ξέρουμε ότι στον ένα χρόνο ο ένας θα βγει στη σύνταξη. Μιλάω για το κέντρο υγείας Νευροκοπίου, με βάση την ενημέρωση που έχω μόλις πριν από 2 ώρες. Έτσι. Θα περιμένουμε να βγει στη σύνταξη. Θα προκηρύξουμε τη θέση όταν βγει στη σύνταξη. Θα καλυφθεί η θέση μετά από 3 χρόνια, αφού θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ενδεχομένως. Και όλο αυτό το διάστημα, αυτό το δεύτερο ασθενοφόρο θα σαπίζει σε ακινησία. Αυτά δηλαδή είναι θέματα τα οποία βαρύνουν το πολιτικό σύστημα. Και δεν ξέρω τη δική μας ευθύνη, αλλά είναι πολύ υποδέστερη από αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα επί δεκάδες χρόνια. Σημαίνει, μάλιστα, θέλω να πω δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική συνεννόηση, έτσι ώστε αυτά που μέχρι τώρα τα θεωρούσαμε περίπου φυσική επιλογή να αποτελέσουν πολιτική επιλογή πρώτης της κατηγορίας. Γιατί ακριβώς σήμερα χάνονται ζωές. Και σας επισημαίνω και το εξής, κύριε Φυλακτή. Σε λίγο θα αρχίσει ο εμβολιασμός. Και ο εμβολιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένα κέντρα, ενδεχομένως να επεκταθεί και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στα περιφερειακά κέντρα. Τι θα πρωτογίνεται εκεί? Δεν πρέπει να υπάρξει από τώρα μία πρόβλεψη, μία συνεννόηση για το πώς θα στελεχωθούν, πώς θα γίνει αυτός ο εμβολιασμός, και ταυτοχρόνως οι πολίτες που προσέρχονται στο κέντρο υγείας για άλλους λόγους, με άλλες ασθένειες, να έχουν και την απαραίτητη ιατρική φροντίδα? Αλλά εδώ βλέπετε δεν γίνονται αυτά. Εδώ υποδεχόμαστε τα 2 κοντέινερ ή τα 2 κυβότια με τα εμβόλια σε πανελλήνια πρώτη προβολή και καμαρώνουμε ότι όρθαν τα εμβόλια και δεν βλέπουμε τι κυοφορείται από κάτω. Και όλα αυτά τα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Για να δούμε φυσικά τι θα προκύψει συνέχεια. Εκφράστηκε και ένας προβληματισμός και στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε, στο ότι έχουμε αργή ροή εμβολίων ουσιαστικά στην χώρα, και αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό. Μην ξεχνάμε γιατί αριθμό μιλούσαμε πριν από κάποιους μήνες. Τελικά ήρθαν πολύ λιγότερα. Αυτό πραγματικά πρέπει οι πολίτες να αντιλαμβάνονται το τι παίζεται στις πλάτες τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γιατί εδώ μιλάμε για την υγεία και για τις ανθρώπινες ζωές. Από τα εκατομμύρια εμβόλια ήρθε ένα ελάχιστο ποσοστό. Αντιλαμβάνομαι εγώ ότι αυτό είναι διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να υπάρχει και ο μηχανισμός εφοδιασμού στο αμέσως επόμενο στάδιο. Γιατί ακριβώς όσο αργεί ο εφοδιασμός και πρωτίστως όσο δεν ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός, η πανδημία, ο COVID-19 βρίσκει και χορεύει. Δεν είναι δηλαδή λόγος, μάλλον δεν είναι αιτία το να επερώμαστε ότι ήρθαν 10.000 εμβόλια ή 20.000 δόσεις και ότι ξεκινήσαμε με τους πολιτικούς αρχηγούς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι, δεν είναι σόου, λέτε. Πρέπει να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων. Και ξαναλέω, εμείς εδώ στη Δράμα χάνουμε δικούς μας ανθρώπους και πρέπει να είμαστε υπερβολικά ευαισθητοποιημένοι, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν είναι στατιστικό μέγεθος, είναι άνθρωποι που αποτελούν τις κοινωνικές μας αναφορές, τις προσωπικές μας επιλογές και τον κόσμο που μας διαμορφώνει και μας εμπεριέχει εν πολλής. Χάνονται φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, πελάτες κτλ. Για πέστε μου τώρα, δεν ρωτάω φυσικά, κύριε Ξανθόπουλε, πόσο κατάλαβα θα το κάνετε το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά σας.
Όχι απλώς θα το κάνω, θα κάνω και δήλωση για το εμβόλιο αυτό και έχω συνεννοηθεί, έχω μιλήσει και με τον κυρία Κεφαλίδου και με τον κύριο Μπλούχο, να σας δώσω και μια είδηση, ότι αν θα γίνει το εμβόλιο αυτό στη Δράμα, γιατί εμείς οι βουλευτές δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κάνουμε το εμβόλιο, θα σκεφτόμαστε να το κάνουμε με μια δήλωση κοινή, ότι και οι τρεις βουλευτές θα κάνουμε το εμβόλιο για να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να ξεπεράσει αναστολές, φοβίες, επιφυλάξεις, ανορθολογικά επιχειρήματα που μας γυρίζουν στο μεσαίωνα και να προχωρήσει τον εμβολιασμό ο καθένας και καθεμιά έχοντας ευθύνη απέναντι και στον εαυτό του αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να πούμε φυσικά, κύριε Βουλευτά, ότι το 2020 κυριολεκτικά το σκέπασε ο κορονοϊός. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε έτσι και αρκετό διάστημα από το 2021, αλλά επειδή κινείστε και στη Δράμα και κινείστε και στην αγορά και βλέπετε και κόσμο, έχω την άποψη, γιατί μιλούσα σήμερα με κάποιους επαγγελματίες, ότι δεν αντέχετε για πολύ καιρό ακόμη το 2021 το οι πόρτες ερμητικά κλειστές. Κοιτάξτε. Δεν αντέχετε δηλαδή. Νομίζω ότι εδώ ακριβώς μπαίνει η σβάλη, δηλαδή επιθετικά η πολιτική στη δημόσια συζήτηση. Διότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι το μείζον είναι να προφυλαχθούμε από τον κορονοϊό. Διότι όταν πεθάνουν οι άνθρωποι δεν υπάρχει οικονομία. Αλλά η οικονομία είναι για να υπηρετεί την κοινωνία. Όχι το αντίστροφο όπως επιχειρηματολογούν οι φιλελεύθεροι. Δεν υπηρετεί η οικονομία, δεν υπηρετεί η κοινωνία την οικονομία. Το αντίστροφο γίνεται. Άρα, όταν οι επιστήμονες, οι ειδικοί μας πούν ότι πρέπει να πάρετε αυτά τα μέτρα θα τα πάρουμε. Όμως θα προβλέψουμε και θα επιλέξουμε τους τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, των μικρομεσαίων, της κοινωνίας, της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Διότι αυτούς πρέπει να έχουμε κατά νου. Και εμείς ως αριστερά προνομιακά αναφερόμαστε σε αυτόν τον χώρο, γιατί αυτόν τον χώρο θέλουμε να εκφράσουμε. Άρα, όταν λέμε απλά πράγματα, η προκαταβολή να μην είναι επιστρεπτέα, διότι με την επιστρεπτεία τι κάνεις, μεταφέρει σε βάθος χρόνου την υποχρέωσή σου. Ότι θα πρέπει το δημόσιο να αναλάβει ένα μέρος του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους. Δεν έχει νόημα να πληρώνει τον εργαζόμενο για να είναι στο Ταμείο Ανεργίας έτσι ώστε να διευκολύνει το εργοδότης να αναστείλει τη δραστηριότητα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά για την κοινωνία και για εμάς. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει άλλον τρόπο. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι και οι συνδικαλιστικές και οι κοινωνικές οργανώσεις των μικρομεσαίων επαγγελματιών, τα επιμελητήρια, εμπορική σύλλογη, η ΓΕΣΕΒΕ, τα εργατικά κέντρα, αντιδρούν ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο τρόπος έχει τα αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε. Το Bloomberg έβγαλε πρόσφατα μια ενημέρωση ότι είμαστε στον πάτο των χωρών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η υστέρηση, το έλλειμμα είναι πάνω από το 10%. Θα μπορούσαν να δοθούν πολύ περισσότερα, λέτε, και να δοθούν χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής. Γιατί αυτή η παράταση και η παράθεση στοιχείων μετά τον Απρίλιο ουσιαστικά δημιουργεί μεγάλο αδιέξοδο στις επιχειρήσεις. Μα είναι δώρον άδωρο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει, δεν κάνει σεφτά που λέμε στην καθομιλούμενη, τι να την κάνει την πίστοση χρόνου εν ώψη ότι θα τα επιστρέψει τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Και θέλω να πω, για να το θυμηθεί ο κόσμος και να εκτιμήσει συνολικά την κατάσταση, ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που αφήσαμε γεμάτα ταμεία. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί για καμένη γη. Αφήσαμε περίπου 37 δις, τα οποία βεβαίως δεν είναι όλα στη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν οι επιμέρους υποχρεώσεις, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ποσού είναι στην απόλυτη ευχέρεια της χώρας να τα διαχειριστεί όπως πρέπει. Δεύτερον, έχει καταργηθεί το 3,5% η υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα, που σημαίνει ότι οι επιμέρους κυβερνήσεις μπορεί να χρηματοδοτήσουν την αγορά. Αυτά η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Έχουν ένα πλαίσιο να κινηθούν, λέτε. Πιο άνετο, πιο ευρύχωρο.
Μα δεν υπάρχει ο Κορσές. Γιατί να συζητάμε, έχει σχέση τώρα αυτό που βιώνουμε στο οικονομικό επίπεδο εννοώ, με αυτό που υπήρχε πριν από την πανδημία. Αλλά τοπικά δεν... κινείται τίποτα, κύριε Βουλευτά? Ορίστε. Τοπικά κινείται τίποτα εκτός από το θέμα του κορονοϊού? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το θέμα των φυλακών, ας πούμε, μιας και είστε και δικηγόρος, τι γίνεται με το θέμα των φυλακών? Έχετε κάποια πληροφόρηση? Να σας πω, ναι, ναι, βεβαίως. Να πω καταρχάς ότι πριν από μερικές μέρες βγήκαμε μια αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και κάναμε μια βόλτα στην αγορά, γιατί το φλέγουν και το μίζουν είναι αυτό. Γιατί, κύριε φυλακτέ, πρέπει να το λέμε για να το έχει κατά νου ο κόσμος. Η πανδημία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα γίνει διαχειρίσιμη. Αλλά η κατάσταση της οικονομίας θα είναι τραγική και ακριβώς εκεί καλείται και η κυβέρνηση αλλά και η κοινωνία να πάρει αποφάσεις. Άρα λοιπόν η χριστουγεννιάτικη κίνηση στην αγορά είναι τραγική στην κυριολεξία. Και σε ό,τι αφορά το αυτό το περίφημο click away του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αποδείχθηκε μια πομφόλυγα περιοπής, διότι δεν αφορά τη μικρομεσαία επαγγελματικότητα. Μας αναφέρθηκε από προσώπους των καταστηματροχών ότι για να πάρεις ένα πόστο το οποίο είναι ασύρματο για να μπορείς να βγαίνεις εκτός καταστήματος, οι τράπεζες ζητούν ένα πολύ σημαντικό ποσό να σε εφοδιάσουν. Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικότερο της δράμας, είναι περίπου αυτονόητο ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα. Άρα, προσανατολιζόμενη σε μια επικοινωνιακή διαχείριση αντιμετώπισης των προβλημάτων της πανδημίας, έχει υποστείλει όλες τις άλλες δραστηριότητες. Και για τις φυλακές, πρόσφατα το είπα στη Βουλή σε τη συζήτηση που είχαμε με τη αφορμή την τροποποίηση διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα στον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι είναι έτοιμο ένα κατάστημα φυλακών 258 κρατουμένων, το οποίο σας έχουμε παραδώσει και την και τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να τον υλοποιήσετε και αρνείστε ή ακοφεύετε ή διαφορείτε ή είστε ανεπαρκείς. Άρα λοιπόν εδώ ξέρουμε ότι και είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μια γενική έτσι αναφορά, ναι, είναι στα πλαίσια και θα το δούμε και το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε, που σημαίνει μηδένι στο πηλίκον. Επίσης και το περίφημο θέμα της σύνδεσης με την Εγνατία Οδό, και αυτό είναι στις καλέντες. Δηλαδή τα μείζωνα ζητήματα της περιοχής μας. Τα εμβληματικά θέματα όπως λέγαμε. Σημεία αναφοράς είναι σε αναστολή, είναι στο ψυγείο, είναι στον πάγο. Αυτό όμως δεν προσυδειάζει σε μια κυβέρνηση που λειτουργεί συντεταγμένα και στις αρχές του επιτελικού κράτους που επικαλείται η κυβέρνηση. Το επιτελικό κράτος σημαίνει ότι έχω τις προτεραιότητές μου, βεβαίως η πρώτη είναι ο κορονοϊός, οι άλλες παράμετροι της δημόσιας λειτουργίας εξακολουθούν και υπάρχουν και οφείλει η κυβέρνηση τον 1,5 χρόνο που διοικεί τη χώρα να παρουσιάσει απολογισμό. Δεν το κάνει, γιατί ακριβώς δεν έχει απολογισμό. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Βουλευτά, κλείνοντας τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, για την ευχαίρεια που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε και με εσάς και με τους συμπολίτες μας. Να ευχηθώ σε όλους τους δραμηνούς και σε όλους τους δραμηνές πρωτίστως υγεία, καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες με την έλευση του νέου έτους. Γιατί ποτέ δεν τελειώνει η ζωή και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτές τις μάχες θα τις κερδίσουμε. Είχαμε την χαρά να τον ευχαριστήσουμε, να συνομιλήσουμε με τον τομεάρχη δικαιοσύνης και βουλευτή δράμας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κυρίες και κύριοι, έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, πρέπει να πω, και για τη διαχείριση του κορονοϊού σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας δράμας και για τα προβλήματα που υπήρξαν στην όλη αυτή διαχείριση. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ θα τη χαρακτηρίζει έτσι βαριά περίοδος αυτή για τον καθένα μας. Έχουμε χάσει φίλους, έχουμε χάσει γνωστούς, έχουμε χάσει ανθρώπους της διπλανής πόρτας κυριολεκτικά. Και καλό θα είναι, έχω την αίσθηση, οι φετινές γιορτές πρέπει να είναι αφιερωμένες σε όλους αυτούς που μας άφησαν. Και πραγματικά συγκινήσαι, θυμάσαι πολύ καλούς και ανθρώπους πραγματικά με τους οποίους σε συνδέουν πολλά. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και πολιτικά, αλλά να συνομιλήσουμε και για τον κορονοϊό, κυρίες και κύριοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.